Σήμερα, 3 Μαρτίου του 2019, διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα οι εκλογές ανάδειξης συνέδρων για το δεύτερο συνέδριο του κινήματος αλλαγής. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχει ικανοποιητική προσέλευση των μελών του κινήματος αλλαγής Αρκαδίας. Και μέχρι το βράδυ ευελπιστούμε να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας όλα τα όσο περισσότερα μέλη του κινήματος μπορούν. Θα μας πείτε πώς έχει όλη η διαδικασία, πόσοι συνέδροι θα βγουν από αυτήν την κάλπη? Ναι, στο σύνολο του νομού έχουν συστηθεί σε όλους τους δήμους κάλπες. Είναι 30, περίπου 30 σύνεδροι. Από αυτούς το μέτρο που θα εκλεγούν εξαρτάται από τον αριθμό που θα τον ψηφισάντων. Θα μας πείτε δύο λόγια και για το δεύτερο συνέδριο που είναι πρώτο μπυλών για το κοινά. Τι σημαίνει αυτό το συνέδριο, τι θα συζητηθεί και τι ακριβώς, ποιος είναι ο λόγος ενός δεύτερου συνεδρίου για το κίνημα αλλαγής? Όπως γνωρίζετε και με τις τελευταίες εξελίξεις, είχαμε την αποχώρηση των κομμάτων, ορισμένων κομμάτων, οι οποίοι αποτελούσαν το εγχείρημα που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 η πρόεδρος Κόφη Γεντιματά. Στις νομαρχιακές είχαν προσχωρήσει άτομα που προερχόντουσαν από τα κόμματα αυτά. Οπότε θα πρέπει τώρα να πάμε σε μια ενοποίηση του χώρου, σε ένα νέο κίνημα αλλαγής. Αυτές οι αποχωρήσεις επέφεραν πλήγμα, θεωρείτε, στη δυναμική του κινήματος αλλαγής εν ώψη και των εθνικών εκλογών? Θεωρώ πως όχι, διότι τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα και από τις εκδηλώσεις και τα μηνύματα που έχουμε εμείς ως νομαρχιακοί είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και δεν νομίζω ότι έχουν επηρεάσει την κατάσταση αυτή. Το κύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών για τη χώρα μας είναι η χώρα. Δεν πειράζει. Πάρουμε, τώρα δικαιολογήσει γιατί τσακώσαμε εμείς μία. Ναι, λοιπόν, το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, όπως φαίνεται, μπορεί να προκηρυχτούν και νωρίτερα από το προβλεπόμενη χρονική ημερομηνία, που είναι τον Οκτώβριο. Μπορεί δηλαδή και το Μάιο να ο Πρωθυπουργός να προχωρήσει στην προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Είναι η χώρα να βγει από αυτό το τέλμα το οποίο έχει περιέλθει όλα αυτά τα χρόνια με την εφαρμογή των μνημονίων και όσο μπορούμε να υιοθετήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα την δική μας πρόταση διακυβέρνησης μέσα από το σχέδιο Ελλάδα, το οποίο υπάρχει και στην σελίδα μας του κινήματος αλλαγής, αλλά και από όλα τα μέλη και της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από τις εκδηλώσεις που γίνονται, το μεταδίδουν στον κόσμο και στη βάση του κινήματος.